Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Δελής. Ορίστε, κύριε Δελή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Νομίζω ότι δεν ξεκινάει καλά την κοινοβουλευτική της θητεία η κυβερνητική πλειοψηφία. Ήδη τα δύο από τα τρία πρώτα νομοσχέδια μπήκανε, το ένα ως κατεπήγον και το δεύτερο ως επήγον. Συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ως αντιπολίτευση την κατήγγειλε, όπως πολύ καλά θυμόμαστε. Τώρα, είναι βεβαίως αστήρικτη η αιτιολόγηση του επήγοντος του νομοσχεδίου, αστήρικτη και πολύ περιορισμένη, μονάχα στις διατάξεις των άρθρων που αφορούν τον κλεισθένη, που όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει χρόνος ακόμα και γι' αυτό. Γιατί δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κάποιο επήγον για την κατάργηση του ασύλου ή για τα υπόλοιπα 90 ή 100 άρθρα που περιέχει το νομοσχέδιο για καμιά δεκαπενταριά υπουργεία. Εντάξει, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να έχει επιλέξει την τακτική της fast track νομοθέτησης, όπως λέμε, για να ενισχύσει έτσι και το προπαγανδιστικό της προφίλ. Αυτό όμως, κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος της συζήτησης, της ουσιαστικής συζήτησης που πρέπει να γίνεται εδώ για τόσο σημαντικά θέματα που ανοίγουν τα νομοσχέδια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Πρόεδρε, διαφωνούμε ως ΚΚΕ με τη διαδικασία του επήγοντος. Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δελής. Ελάτε από την έδρα, αν θέλετε, από το βήμα, κύριε Δελή. Έχετε το λόγο για 12 λεπτά και εσείς με ανοχή, εάν χρειαστεί. Πρόκειται βεβαίως για ένα πολυνομοσχέδιο σκούπα 108 άρθρων, του οποίου οι διατάξεις εισάγονται από 15 υπουργεία, από τα 17 συνολικά της κυβέρνησης, αφορούν δηλαδή πρακτικά το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όλο αυτό με τη διαδικασία του επήγοντος. Θα μου πείτε «κόζι φαν τούτε», αλλά εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ότι το νομοσχέδιο που κατατέθηκε τελικά, συγκρινόμενο με αυτό που υπήρχε μέχρι προχτές στη διαβούλευση, είναι αρκετά μεγαλύτερο, αφού έχουν προσθεθεί άλλα 34 άρθρα και άλλα 8 υπουργεία. Ωστόσο, στο δρόμο για τη Βουλή αφαιρέθηκαν ορισμένα άρθρα, όπως αυτό που υπήρχε στο νομοσχέδιο της διαβούλευσης ως άρθρο 74 τότε και προέβλεπε την επαναχορήγηση πάσος στους σπουδαστές των ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης της Ρόδου και της Κρήτης για τις μετακινήσεις τους, ένα δικαίωμα βεβαίως που το είχαν αυτοί οι σπουδαστές μέχρι το 2011. Και αυτό το άρθρο χάθηκε στο δρόμο για τη Βουλή. Περιμένουμε μια εξήγηση από τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού και βέβαια ζητάμε την άμεση χορήγηση του πάσου στους σπουδαστές των σχολών αυτών, όπως βεβαίως και σε όλους τους σπουδαστές της πατρίδας μας. Κατά τα άλλα, το νομοσχέδιο αποτελεί άλλη μια απόδειξη της λεγόμενης συνέχειας βεβαίως του κράτους, δηλαδή της συνέχισης της ίδιας πολιτικής με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και ίσως διαφορετικό στυλ, πάντα όμως στον ίδιο δρόμο που κανοναρχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και εξυπηρετεί βεβαίως τις σημερινές ανάγκες του κεφαλαίου και του συστήματός του. Ας δούμε γι' αυτό ορισμένες πλευρές του νομοσχεδίου, ξεκινώντας από τις διατάξεις του που τροποποιούν ορισμένες και μάλιστα όχι και τις πιο βασικές από τις ρυθμίσεις του περιβόητου νόμου Κλεισθένης 1 του ΣΥΡΙΖΑ για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Πού συνεχίζει να επικεντρώνει η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και τι αποσιωπούν? Από την περσινή ακόμα συζήτηση στη Βουλή για τον Κλεισθένη, η Νέα Δημοκρατία επιμένει να αναδεικνύει ως κύριο ζήτημα το εκλογικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο στις πρόσφατες εκλογές, τις τοπικές, οι έδρες των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων κατανεμήθηκαν με αναλογικό τρόπο. Εδώ έρχεται η Νέα Δημοκρατία και ανακαλύπτει πρόβλημα, λέει, κυβερνησιμότητας των Δήμων.
εισάγει έτσι μια σειρά διατάξεων με τις οποίες διευκολύνεται αυτή η λεγόμενη κυβερνησιμότητα με την ενίσχυση κυρίως της παράταξης του Δημάρχου σε μια σειρά όργανα διοίκησης του Δήμου αλλά πάντα σε βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταρχήν, για να εξηγούμαστε, ουδέποτε τέθηκε και ούτε τώρα τίθεται θέμα κυβερνησιμότητας των Δήμων. Αφού, άσχετα με το εκλογικό σύστημα, ο δημοσιονομικός έλεγχος της τοπικής διοίκησης παραμένει ασφυκτικότατος και απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τις δημοσιονομικές πολιτικές και τους αντιλαϊκούς στόχους του κεντρικού αστικού κράτους και των κυβερνήσεων βεβαίως που το υπηρετούν. Και το οικονομικό παρατηρητήριο του κλεισθένη, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οικονομικό παρατηρητήριο είναι ο μεγαλύτερος εγγυητής αυτής της αντιλαϊκής κυβερνησιμότητας των Δήμων. Ο κλεισθένης όμως του ΣΥΡΙΖΑ, όπως παλαιότερα ο Καλλικράτης, ο Καποδίστριας του ΠΑΣΟΚ, ήρθε για να κάνει κάτι άλλο. Ήρθε για να προσαρμόσει καλύτερα τους Δήμους στις νέες ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και αυτό το στόχο η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, ουδέποτε τον αμφισβήτησε, ούτε και πέρσι που ψηφιζόταν ο νόμος του Κλεισθένη και βεβαίως δεν τον αμφισβήτησε και τώρα. Διαφωνεί η Νέα Δημοκρατία μονάχα με ένα μέσο για την προσαρμογή αυτή. Με αυτό το μέσο της αναλογικής εκπροσώπησης των εκλεγμένων, παρά το ότι, αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι πρόσφατες και οι τοπικές εκλογές, παρά το ότι αυτοί και οι παρατάξεις τους, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αν εξαιρέσει κανείς τη λαϊκή συσπήρωση, την παράταξη του ΚΚΕ, όλες αυτές οι παρατάξεις δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Σε όλα τα υπόλοιπα του Κλεισθένη, τα ουσιώδη, τα πολύ ουσιώδη για το λαό, συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία, όπως βεβαίως συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ που τον ψήφισε τον νόμο, όπως συμφωνεί και το ΚΙΝΑΛ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Για να δούμε ποια είναι αυτά. Συμφωνούν η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι με το βάθεμα στα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά των Δήμων που έφερε ο Κλεισθένης, οθώντας τους να λειτουργούν είτε ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, εμπορευματοποιώντας δηλαδή ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχουν στο λαό, είτε με κάθε είδους συμπράξεις, με επιχειρηματικούς ομίλους. Συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι με τη βασική επισδίωξη του Κλεισθένη τα κύρια έσοδά τους οι Δήμοι να τα αντλούν κατευθείαν από τις τσέπες των δημοτών τους στη λογική της ανταποδοτικότητας και η κρατική επιχορήγηση να ξεπέφτει σε μια απλή συμπληρωματική ενίσχυση μόνο και όσο χρειάζεται μέχρι να εξισορροπούνται αυτοί οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Εδώ μάλιστα η Νέα Δημοκρατία επαυξάνει θέλοντας να μεταφέρει και τον έμφυα στους Δήμους. Συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι με τις ρυθμίσεις που αφορούν στη λεγόμενη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ, με τις οποίες βεβαίως ανοίγει ο δρόμος στους λεγόμενους επενδυτές να εκμεταλλευτούν μακροχρόνια με ληστρικούς πάντοτε όρους την οποιαδήποτε δημοτική περιουσία, τους πόρους και τις υποδομές των Δήμων, είτε είναι δημοτικές εκτάσεις, είτε είναι αθλητικές υποδομές, είτε είναι άλλοι οικονομικοί πόροι. Να γιατί λέμε λοιπόν ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ για την ακυβερνησία δήθεν των Δήμων είναι μια αντιπαράθεση περιόνου σκιάς, αλλά και μια ευκαιρία ίσως για τη Νέα Δημοκρατία να μαζέψει όλον αυτόν τον γαλάζιο τραχανά που απλώθηκε στις τοπικές εκλογές με τους δήθεν ανεξάρτητους συνδυασμούς. Στην πραγματικότητα συμπληρώνεται ο ένας τον άλλον στο αντιδραστικό περιεχόμενο των αλλαγών στο κράτος και αυτό φάνηκε και στο νομοσχέδιο για το επιτελικό λεγόμενο κράτος και την τοπική διοίκηση και απλώς διαγωνίζεστε, τσακώνεστε στον αποπροσανατολισμό του λαού δείχνοντάς του το δέντρο για να χάνει το δάσος των αντιλαϊκών πολιτικών που προωθούνται και μέσα από την τοπική διοίκηση. Τώρα, στο άλλο μεγάλο ζήτημα του νομοσχεδίου θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα ζητήματα του νομοσχεδίου και στην αυριανή συνεδρίαση. Στο άλλο μεγάλο ζήτημα, στο ζήτημα βεβαίως του ακαδημαϊκού ασύλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
Εκτός από μια ολοφάνερη επίδειξη πυγμής προς το λαϊκό κίνημα, αποκαλύπτει θερό και τις προτεραιότητές της στην εκπαίδευση. Δείχνει η κυβέρνηση με τη σπουδή της για την κατάργηση του ασύλου ποια θεωρεί και ποια ιεραρχεί ως προβλήματα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Όχι τη χρόνια υποχρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που τα έχει οδηγήσει να λειτουργούν στα όρια τους κυριολεκτικά με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και διδακτικό και λοιπό, με τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Όχι την ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα που εκτοξεύει το κόστος των σπουδών για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Όχι την κατηγοριοποίηση και την απαξίωση των πτυχίων, ούτε την υποβάθμιση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε όφελος των μεταπτυχιακών που ολοένα γεμίζουν τα ράφια της πανεπιστημιακής αγοράς χάρη και στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Όχι σε όλα αυτά, αλλά σε μια ιστορική κατάκτηση των αγώνων των φοιτητών και του εργατικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος στο πανεπιστημιακό άσυλο. Μάλιστα, τηρώντας και τις παραδόσεις, αλίμονο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να νομοθετήσει την κατάργησή του μέσα στο κατακαλό καιρό, προκειμένου βεβαίως να συναντήσει όσο γίνεται μικρότερες αντιδράσεις. Ακολουθεί δηλαδή κανονικά την πεπατημένη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που όλες τους, χωρίς καμιά εξαίρεση, τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης επιχειρούσαν να τις περνάνε συνήθως σε περιόδους που τα σχολεία και τα πανεπιστήμια ήταν κλειστά. Νόμος Γαβρόγλου συζητιόταν τη Μεγάλη Βδομάδα. Οι συμπράξεις και οι συγχωνεύσεις πανεπιστημίων και ΤΕΗ συζητιόταν πριν έναν χρόνο τέτοιες μέρες ακριβώς στη Βουλή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν και προσπαθούν πολύ το πανεπιστημιακό άσυλο να το υπονομεύσουν, να το υποσκάψουν, να το καταστήσουν εν τέλει μια κούφια φράση. Προκειμένου δεν να αποσπάσουν και τη συνένεση του λαού στα σχέδιά τους, είτε αξιοποίησαν προσχήματα που δεν έχουν καμιά σχέση με το άσυλο και θα μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν ακόμα και με το ισχύον πλαίσιο, είτε κράτησαν μια τουλάχιστον περίεργη στάση που σε κάποιες περιπτώσεις φαινόταν και ως ανοχή απέναντι στη δράση του οργανωμένου εγκλήματος σε γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και στον περίγυρο ορισμένων πανεπιστημιακών σχολών. Μάλιστα, επικαλείστε όλοι εσείς και το εμπόριο ναρκωτικών την ώρα που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ είστε συνένοχοι για την προώθηση της ναρκοκουλτούρας, για την καλλιέργεια ανοχής απέναντι στα ναρκωτικά, άρα και για τη διείσδυσή της μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστικό, για να μην ξεχνιόμαστε εδώ πέρα δηλαδή, ότι μαζί ψηφίσατε, μαζί και αντάμα, για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης που εγκλωβίζουν το χρήστη, εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών που εγκλωβίζουν το χρήστη και αποτρέπουν την προσπάθειά του για απεξάρτηση, και έχει αποδειχθεί ότι δίπλα σε αυτούς τους περίφημους χώρους εποπτευόμενης χρήσης ξεφυτρώνουν και νέες πιάτσες. Μάλιστα, το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου, το αλυσμόνι το πόρισμα εκείνο που συνέστησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να επεξεργαστεί, έλεγε, ουσιαστικά τον περαιτέρω περιορισμό του ασύλου, έθετε και ζήτημα ίδρυσης τέτοιων χώρων εποπτευόμενης χρήσης ακόμα και μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στη ΔΕ Θεσσαλονίκη, το κέντρο χορήγησης μεθαδόνης του ΑΧΕΠΑ βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, γιατί το ΑΧΕΠΑ, το νοσοκομείο αυτό, τυχαίνει να βρίσκεται μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Επιχειρώντας τώρα να κρύψει την ουσία της ρύθμισης κάτω από τον υποκριτικό τελείως τίτλο «Αναβάθμιση», λέει, «της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος», η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επικαλείται την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη δίθεν προστασία της. Τα ίδια δηλαδή πάνω κάτω που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ
για το άσυλο, που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη διάταξη του ασύλου που έφερε πρόπερση. Εντάξει, καλά τα ευχολόγια, καλές οι βαρύγδουπες φράσεις, μόνο που όλα αυτά δεν μπορούν να κρύψουν ότι το σύγχρονο, το αστικό πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο αυτό, ανώνυμη εταιρεία, σε αυτό το πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγορές και της αγοράς, οι σπουδές και οι προοπτικές των φοιτητών, η ανάπτυξη της επιστήμης, η ανάπτυξη της έρευνας, όχι μόνο δεν μπορεί να είναι ελεύθερες, αλλά μόνο δεμένες χειροπόδαρα στην προκρούστια κλίνη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, μόνο δηλαδή εχμάλωτες μπορούν να είναι και όμοιροι του κεφαλαίου. Γι' αυτό και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπάνω στο δρόμο του προκατόχου της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα επιχειρεί να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο του λαϊκού κινήματος για να λειτουργήσει απρόσκοπτα ένα άλλο άσυλο, το μόνο άσυλο που ανέχεται σήμερα το αστικό πανεπιστήμιο, το άσυλο της επιχειρηματικότητας και των καπιταλιστικών κερδών και γιατί όχι συχνά πολλές φορές το άσυλο και για το ΝΑΤΟ. Βλέπετε, αυτές οι δύο εκδοχές του ασύλου, το άσυλο του λαϊκού κινήματος και το άσυλο των επιχειρηματικών ομίλων, δεν μπορούν να συνυπάρξουν, αλληλοαποκλείονται. Να λοιπόν γιατί έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καταργεί το άσυλο. Γι' αυτό καταργεί το άσυλο, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κύριε Πολάκη και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι επειδή έχει κάποια νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία. Αλλά πού να μιλήσετε εσείς για την επιχειρηματικότητα? Εσείς την είχατε αποθεώσει την επιχειρηματικότητα στα πανεπιστήμια με τους νόμους σας που φέρατε όλο το προηγούμενο διάστημα και ορκίζεστε σε αυτήν, γι' αυτό και δεν βγάζετε κιχ για αυτήν την επιχειρηματικότητα των πανεπιστημίων. Άλλωστε εσείς γενικεύσατε τα πληρωμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πάει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επιχειρηματικοί όμιλοι να έχουν απόλυτη ασυλία για να κυκλοφορούν μέσα στα πανεπιστήμια και να κάνουν τις business τους. Επιδιώκει δηλαδή να επιβάλει σιγή νεκροταφείου και μέσα στα πανεπιστήμια για να μπορούν όλοι αυτοί με τις business τους να βγάζουν τα κέρδη τους πάνω στις πλάτες των φοιτητών, των εργαζομένων, των νέων επιστημόνων και των πανεπιστημιακών δασκάλων. Για να εφαρμόζεται λοιπόν χωρίς εμπόδια εκείνη η πολιτική που προωθεί αυτήν την επιχειρηματική δραστηριότητα στα ιδρύματα και για να και αυτή η πολιτική είναι που ευθύνεται για την κατηγοριοποίηση των πτυχίων, των ιδρυμάτων, των αποφύτων. Γι' αυτό λοιπόν τσακίζουν και τις προοπτικές της νεολαίας που σήμερα βεβαίως πασχίζει να ολοκληρώσει τις σπουδές της με χίλια ζόρια, μπας και βρει μια ικανοποιητική δουλειά. Ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία, και κλείνω σε λίγο κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή, η Νέα Δημοκρατία σηκώνει και τη σημαία νόμος και τάξη, για να σηματοδοτήσει βεβαίως πως η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής σημαίνει και κάτι ακόμα. Σημαίνει και ένταση της καταστολής. Εξάλλου, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Με την καταστολή πολλές φορές αντιμετώπισαν τους αγώνες και των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, όποια ρύθμιση για το άσυλο και αν ίσχυε τότε. Γι' αυτό λοιπόν μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Το πραγματικό τώρα περιεχόμενο του ασύλου μπορούν να το υπερασπιστούν και θα το υπερασπιστούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και των πανεπιστημιακών δασκάλων. Μπορεί να το υπερασπιστεί το εργατικό, το λαϊκό κίνημα συνολικά μέσα από το συλλογικό οργανωμένο αγώνα του που βάζει στο στόχαστρο την πολιτική που ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα πανεπιστήμια και που υποκριτικά αξιοποιείται προσχηματικά από τις κυβερνήσεις για το χτύπημα του ασύλου. Ένας αγώνας βεβαίως που διεκδικεί την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας και της νεολαίας του για τη μόρφωση, τη δουλειά, την ίδια τη ζωή. Το ΚΚΕ το δηλώνουμε και από αυτό το βήμα, με όλες του τις δυνάμεις θα παλέψει να μπλοκάρει την απόπειρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει το ακαδημαϊκό άσυλο.
οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, θα βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να υπερασπιστούν το πραγματικό του περιεχόμενο. Ευχαριστώ.